πάμε να δούμε τα φορολογικά. Τι αλλάζει, τι μα έφερε στο φορολογικό μέτωπο το 2024, η νέα χρονιά. Είναι το χειρότερό μου τα φορολογικά και τα οικονομικά, θέλω να πω, γιατί <laughs> δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Έχουμε όμω εδώ τον κατάλληλο άνθρωπο να μα τα εξηγήσει όλα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ζητήσουμε τα φώτα του. Τι λε, Πάμε. Ναι. Βοήθησέ μα. Λοιπόν, μαζί μα είναι ο κύριο Νίκο ε, Λιμπαδιωτάκη, αντιπρόεδρο τη Ένωση Προτεχνικών Ηρακλείου. Καλησπέρα σα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. <laughs> καλή χρονιά. <laughs> καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Με υγεία σε εσά, τη διεύθυνση και σε όλου του τηλεθεατέ μα. Να είστε καλά και όπω είπε και η Μέρη, τώρα θέλουμε τα φώτα σα. Θα ε, περάσουμε δύσκολα το 2024 φορολογικά. Το καταλαβαίνετε πόσο ναι, μεν η κρίση τυπικά έχει φύγει, αλλά πραγματικά δεν έχει φύγει. Οπότε <σχ> οι αυξήσει στο επόμενο διάστημα θα τι δούμε. Ήδη με τον πόλεμο και τη διόρυγα του ΣΟΕΣ, ξέρετε πόσο ένα 25% των εμπορματικών πλοίων κάνει τον κύκλο τη Αφρική για να έρθει. Που σημαίνει πω έχουμε αύξηση κόστου uh -huh. μεταφορών. Συνεπώ θα, θα, θα έχουμε αύξηση των πρώτων υλών, των εμπορευμάτων και κατ' θα έρθει στην τσέπη μα αυτή η αύξηση. Θα δούμε το επόμενο διάστημα, θεωρώ. Να είμαστε καλά, θα το δούμε. Μακάρι να μην υπήρχε βέβαια, αλλά uh -huh. τα μηνύματα δεν είναι θετικά. Ωραία. Ας. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι αλλαγέ που έχουν έρθει σε ό,τι αφορά τα φορολογικά μα. Ε, βλέπω ότι υπάρχει. Ε, Καταρχά, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι αυτό με τα POS, ε, κύριε Λιβαδιωτάκη. Τα οποία μπαίνουν πια παντού στη ζωή μα. Σωστά. Σωστά. Ε, μέχρι τώρα τα POS υπήρχε σε μια μεγάλη κατηγορία του περίπου 80% τη αγορά. Τώρα από 1 1η Γενάρη είναι υποχρεωτικά και στου υπόλοιπου κλάδου. Ένα σωρό κλάδι τη Γενική Πόλη στα ταξί, στι λαϊκέ αγορέ, στα θέατρα, στο σινεμά. Οπότε στα αυτά τα, στα περίπτερα είναι υποχρεωτικά τα οποία έχει και τα Iris. Και τα Iris. Τα, Iris τώρα είναι μια νέα τεχνολογία όπου ο, είναι ανέξοδα. Πρέπει ο συμβαλόμενο και ο προμηθευτή και ο πελάτη να έχουν σύνδεση με την τράπεζα έτσι ώστε να είναι ανέξοδο και μέχρι 500 ευρώ. Που σημαίνει χωρί να ξέρω my bank. θα έρθω εγώ να πληρώσω κάτι μόνο με τον αριθμό του κινητού. Γίνεται πιο ευέλικτο το κομμάτι. Και, συνεπώ, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση. Ειδικά τόσο. Μου βεβαίω, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά του ανθρώπου που λίγο καταλαβαίνουν από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το Iris, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούμε πολύ καιρό τώρα. Κάποιοι. Όμω, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλη επαφή με τα α, ζητήματα τη τεχνολογία. Δεν γνωρίζουν το Iris, δεν ξέρουν πώ να διαχειριστούν τι εφαρμογέ των α, τραπεζών. Πώ πώς, πώς θα συναλλάσσονται. Το Υπουργείο σε αυτή την περίπτωση σου λέει πω μόνο του τυφλού οριστικά και ολευτικά, στο νόμο λέει μόνο αυτοί που έχουν 67% και πάνω αναπηρία, είτε δεν έχουν, έχουν πρόβλημα όραση, δεν ε, του εν μέρη. Οι υπόλοιποι όλοι θα πρέπει να πούμε στη ψηφιακή καταιγίδα που έρθει το 2024, όσο βάλει τα φορολογικά και τα My Data, έχουμε ένα σωρό ψηφιακά δεδομένα, που θέλουν τα χειμή, θα πρέπει. Να το δούμε. Βλέπετε, οι τράπεζε συρρυκνώνται, κλείνουν. Ε, οπότε πάμε στα, ε, στα τερματικά να βάλουμε του κωδικού, οπότε θα πρέπει εκεί με τι κάρτε, όπω και κάτι άλλο παράδειγμα. Όλα τα βοηθήματα τώρα. Uh -huh. Τα βοηθήματα υποχρεωτικά πάμε με την άλλη ψηφιακή κάρτα. Και τι σου λέει και ο θα πρέπει το 50% να το χρησιμοποιήσει με την άλλη κάρτα. Και το υπόλοιπο ε, μετρητά. Οπότε αρχίζει και σε περιορίζει λίγο το κράτο uh -huh. την συναλλαγή σου, έτσι ώστε να περάσει μέσα από το την ψηφιακή κάρτα να πάει στο POS, να συνδεθεί το POS με τον επανηματικό λογαριασμό τη επιχείρηση, έτσι ώστε να έχει εικόνα να πάει στιγμή τι έσοδα έχει. Αν βάλουμε και στην παράμετρο και τα MyData που θα πρέπει όλα τα έσοδα, οτιδήποτε γίνεται, είτε είναι συγγενική πολύ στη να είναι ε, ανεβασμένα στο MyData, που είναι το Υπουργείο Οικονομικό Μεγάλο Κουβά, ανά πάση στιγμή βλέπει την κάθε επιχείρηση τι έσοδα έχει. Οπότε, Αυτό τώρα όλο για την πάταξη της φοροδιαφυγής ας πούμε. Έτσι είναι. Αυτή, αυτή είναι η θεωρία, συγκεκριμένη. η συγκεκριμένη. Πάντω, για τα POS, για να το κλείσουμε, υπάρχουν και κάποιε πρακτικέ δυσκολίε. Α πούμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ένα πελάτη και εσεί έχετε ταξί, κύριε Λιμπαγιωτάκη, και με πάρετε και μια κούρσα σε κάποιο ορεινό μέρο που δεν έχει ίντερνετ. Ε, πώ θα, θα χρησιμοποιήσουμε το POS εκεί, δηλαδή, υπάρχει και μια αντικειμενική δυσκολία. Εκεί σε αυτέ τι περιπτώσει περιμένουμε τη διάταξη του νόμου. Σε αυτέ τι περιπτώσει που είναι απομακρυσμένε, να δούμε πώ θα το κάνει. Θα δώσει ένα ενδεχομένω, γιατί εκεί κόβεται η απόδειξη. Οπότε η απόδειξη θα πρέπει να συνοδεύσει uh -huh. με το χτίριο. Είπημα. Ακόμα ακόμα και στις λαϊκές ναι, ε, Αυτό στις λαϊκές, στους λαϊκές. πάγκους της λαϊκής Στα κολοκυθάκια δίπλα Και το POS είναι λίγο κάπως Εκεί βάζουν ασύρμα το POS Είναι επαναστατημένοι όλοι οι έμπορες okay. Λαϊκών αγορών Παρ' όλα αυτά ο νόμος είναι νόμος Και θα πρέπει να τηρηθεί από όλους uh -huh. Uh -huh. Αλλάζει και το φορολογικό uh... Να πούμε και το πλεονέκτημα Έχουμε μια, μια αύξηση, μια αύξηση ε, Στους μισθωτούς Στους Και κατά ε, αγρότε ε, ένα παιδί 1.000 ευρώ. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν 9.000 αφορολίτου, θα πάει 10.000 για το ένα παιδί. Mm -hmm. Αν έχουμε δύο παιδιά, θα πάει στο 11 φορολόγητο και ούτω καθεξή, στα 12, 13, 14. Συνεπώ, εκεί θα έχουμε ένα μέσο όρο περίπου με ένα παιδί, α πούμε, 9 ευρώ αύξηση το μήνα, ενώ στα δύο παιδιά θα έχουμε περίπου 18 ευρώ. Τώρα, να λάβουμε υπόψη μα πώ από 1η-1η-24 μπαίνουν και τριετίε μέσα. Α, για να τι δούμε τώρα λίγο τι τριετίε, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο ναι, και είναι περδεμένοι. Έχουν να σα πω τώρα. 14 του Φλεβάρι του 2012. Του uh -huh. Με τα μνημονιακά κοπήκανε οι τριετίε. Και έχω ένα παράδειγμα. Εσεί, κύριε Καλιουτάκη, α υποθέσουμε πώ δουλέψατε πρώτη πρώτη του 2010. 10, 11 και, και 1,5 μήνα του Φλεβάρι έχουμε 2 χρόνια και 1,5 μήνα. Σωστά. Uh -huh. Τι να μα απομένει να κάνουμε τριετία, άλλοι ε, 10,5 μήνε. Οπότε, εφόσον συνεχίσουμε να δουλεύουμε, το φτάσουμε δεκάμε μήνε, δηλαδή φτάσουμε 15 περίπου του Νοέμβρη, θα κλείσετε τριετή και θα πάρετε 10% του μισθού αύξηση. Εγώ τώρα που ξεκίνησα από την πρώτη πρώτη του 2004. <laughs> Εκεί θα πάμε 4 μέχρι το 12, έχουμε 8 χρόνια, προσθέτουμε αξίδι και προσθέτουμε τριετή, γιατί πάμε μέχρι τρεις τριετήσεις. Εκεί τερματίζουμε. Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο. Κάποιοι εργαζόμενοι, που ο μισθός, παράδειγμα αυτή τη στιγμή, της ελληνική Συλλογικής Βασίας Εργασίας, είναι 780 όπως έχουμε. Uh -huh. Αν παίρνει 1000 ευρώ, δεν μα απασχολεί το 10%. Γιατί θα πρέπει να υπερβεί ο συμφωνητή μισθό με, το, με τον κατώτητο. Οπότε κάποιοι εργαζόμενοι που παίρνουν παραπάνω τον κατώτητο ενδεχομένω να μην του επηρεάσει καθόλου. Οπότε γι' αυτό υπάρχει ένα επηρεασμό. Θεωρώ να το δουν στην μισθωτική του κατάσταση για να μην θεωρούν. Γιατί πολλοί θεωρούν. Α, 10% αύξηση. Τριετία θα πάρω. Όμως, Μάλλον είναι για λίγους, ναι, δεν Είναι για, είναι για όλο το κόσμο. Περίπου 100.000 υπολογίζουν πω <πώς> θα είναι και αυτοί θα δούμε. Γιατί στατιστικά κάπου μπάζουν. Λίγο ρεστά είναι <σfta> όλα <σfta> κύριε Λιμπαδιωτάκη, αλλά ναι, να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται και με του ελεύθερου επαγγελματίε των νέων. Αυτό είναι η χαμένη τη υπόθεση. Διότι ξαφνικά όπω εσεί έχετε προβάλει το κανάλι σα με κάποιε κινητοποιήσει από τι αρχέ του Δεκέμβρη που πέρασε το νομοσχέδιο. Υποχρέωση του ελεύθερου επαγγελματίε και ατομικέ επιχειρήσει. Γιατί εκεί υπάρχει στον εμπορικό κόσμο, εκεί νομίζω πω είναι μόνο ελεύθερη. Είναι και ατομικέ επιχειρήσει, uh -huh. που τι σου λέει ο νομοθέτη, κύριε, δεν μπορεί να είσαι από τον εργαζόμενο του 7,80 κατώ το μισθό εσύ που εργάζεσαι. Που σημαίνει 7,80 επί 14, 10.920. Πρέπει υποχρεωτικά να βάλει. Όμω δεν σταματούμε εκεί. Εάν, παράδειγμα, έχουμε 10 χρόνια α, μια επιχείρηση, σου βάζει 10% επιπλέον του 10 αν έχει και δύο-τρία-τέσσερα τον α, προσωπικό, εκεί λίγο, είναι λίγο οξύμορο, σου βάζει εκεί 10% του κόστου τη μισοσία. Και τι άλλο σου λέει, και 5% επί του μέσου όρου του κωδικού δραστηριότητα που έχει, που σημαίνει πω αν έχει ένα ποσό, παράδειγμα 20.000 ευρώ, το 5% είναι 1.000 ευρώ, οπότε σου προσθέτει και πάει 15-18 και χωρί να λαμβάνει τίποτα υπόψη, μπορεί να έχει ζημιά. Είναι δικαίωμα ενώ μια ατομική παραδείγμα, μια μονοπρόσωπη είχε. Που στην ουσία είναι ένα πρόσωπο. Έμα. Δηλαδή, ε, ο κύριο Αβίδη έχει ε, ένα μήνυμά τη ατομική επιχείρηση uh -huh. και ε, δουλεύει στι, στον ίδιο δρόμο. Και εγώ απέναντι μια μονοπρόσωπη είχε. Αυτό που έχει την ατομική επιχείρηση θα φορολογηθεί με 15.000. Εγώ που έχω την μονοπρόσωπη είχε, μπορεί να βάλω και ζημιά. Καταλαβαίνετε πω υπάρχει λίγο. Ο, έχει Είμαστε ένα Δύσκολο κομμάτι. Καταλαβαίνω εγώ. Ε, βάζουν οριζόντια. Βέβαια, έχουν εξαιρέσει οι μονογονικέ οικογένειε, έχουν εξαιρέσει με 67% αναπηρία. Προσθέσαν τελευταία με του πολίτε. Και πολίτε. Ναι, στου έχουν βάλει εκεί μια μείωση. Uh -huh. Καθώ επίση το πιο ευνοϊκό θα έλεγα πω τελευταία στιγμή καλύψαν το κομμάτι αν κάποιο είναι συνταξιούχο ή μισθωτό, καλύπτει το ποσό αυτού του τεκμαρτού από το μισθό ή τη σύνταξη. Γιατί όπω ξέρετε εσεί, τον του 24 μειώθηκε η παρακράτηση του 10% στην, στο συνταξιούχο για να μπορεί να ασκήσει ένα επάγγελμα είτε μισθωτή εργασία είτε ελεύθερο επάγγελμα. Τώρα, μια και το αναφέρατε. Σα τα πολλά μέσα, βέβαια, αλλά. Πάρα πολύ. αλλά μια και το είπατε αυτό, να σα ρωτήσω λίγο σχετικά. Βέβαια. Α υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα συνταξιούχο αυτή τη στιγμή, ο οποίο θέλει να συμπληρώσει το εισόδημα του. Δεν θέλει να νιώθει ότι είναι συνταξιούχο, θέλει να είναι ενεργότατο. Και αποφασίζει να δουλέψει ξανά σε μια άλλη επιχείρηση. Τελικά, τι γίνεται με τη σύνταξή του, Τι χάνει. Όχι, χάνει ένα κομμάτι. Όχι μόνο το 10% των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν χάνει τίποτα. Με Και τα χρήματα διάταξή. αυτά θα προστίθενται στα χρήματά του. Ε, θα φορολογούνται σαν ξεχωριστό εισόδημα. Mm -hmm. Ενόητε, δεν Και με να... τα ένσημα mm -hmm. που θα παίρνει τώρα. Ε, τα ένσημα, εφόσον του καλύψει, στην ουσία δεν θα. Ουσιαστικά λυθούν, είναι χωρί αντίκρισμα. Τυπικά δεν θα αυξηθεί η σύνταξη του αργότερα. Απλώ δίνει το δικαίωμα με το 10% και λόγω αυτού που είπε και ο προηγούμενο του Απ' δίνει το δικαίωμα σε περιπτώσει που έχουμε ε, ανεργία στον τουρισμό, στον επισκεπτισμό, να βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει κάποιε ενέργειε τη εργασία. Που uh -huh. καταλάβετε. Οπότε είναι θεωρώ ένα κομμάτι κίνητρο, όπω ένα άλλο κίνητρο είναι με τα Airbnb, uh -huh. που είναι από το του ξενόζου έτου. Όποιοι έχουν πάνω από δύο ακίνητα σε Airbnb, uh -huh. σε βραχιόνια μισή, είναι υποχρεωμένοι από πρώτη να κάνουν έναρξη επιδέματο που σημαίνει βιβλία α, προγραφικά των εξόδων, ο φόρο διαμονή, ο φόρο παντινούδων κ.ο.κ. Οι υπόλοιποι βέβαια, α, αυτό τι γίνεται, πώ θα αναγκάσει κάποιε περιπτώσει, γιατί είχαμε να σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπήρχε ένα νομικό πρόσωπο που είχε 900 διαμερίσματα σε Airbnb. Wow. Ναι, έχουμε, ξέρετε, εδώ στο Ρέθινο Παράδειγμα, στα Χανιά και εδώ και σε άλλα νησιά, στο πώ το, το, του καλοκαίρι του μήνε φοιτητέ πάνε τα σκάλια, γιατί δεν μπορούν να μην πολύ ναι, μην... ναι, ναι. Αυτό πρόβλημα, το κομμάτι θεωρώ πω θα βοηθήσει το 2024, διότι κάποιε περιπτώσει από τα Airbnb θα τα, βάλει, θα τα αφήσει στην άκρη να κρατήσει μόνο ας πούμε, δύο Airbnb και τα άλλα δύο, yeah. δύο παράδειγμα, αν έχει τέσσερα, να τα αφήσει σε μακροχρόνια μίσθωση να νοικιάζονται, Κατ' επέκταση θα μειωθούν λίγο και τα ενίκεια που έχουμε λίγο ανέβει. Στο Θεό. Okay, okay, όχι όχι λίγο, λίγο, <laughs> πολύ, <laughs> λίγο. Πολύ, κύριε Λιμπαριωτάκη. οπότε θα βοηθήσει τη θεωρώ και αυτό το κομμάτι λίγο. Μάλιστα. <laughs> Να πούμε λίγο και για το ΦΠΑ, έτσι, τα νέα δεδομένα. Ε, το ΦΠΑ παραμένει, όπως ήταν στο 13% υπηρεσίε πολιτισμού, ας πούμε, θεάτρο, κυματογράφη, uh -huh. δίνει μια παράταση... Και μέχρι... γυμναστήρια. Και, το βιβλίο, το βιβλίο. Το βιβλίο, εννοείται. Δίνει μια παράταση 6 μήνες στον καφέ στα ταξί, δηλαδή μέχρι 36 για να δούμε πώς πάει. Βέβαια, επαναφέρει το 24% στα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρνται. Uh -huh. wow. Οπότε ο καφέ θα εξακολουθεί να Δηλαδή, το κουέγιο α πούμε λογικά, παραμείνει όπω είναι το σερβιριζόμενο uh, πάει στο 24%. Okay. Okay. Άρα θα, θα εξακολουθήσει να μα πονάει λίγο ο καφέ όταν yeah. καθόμαστε. Όταν καθόμαστε. <laughs> Πρέπει να είμαστε όρθιοι. Βλέπω να γίνονται οι, οι καφετέρειε με <laughs> πλαστικά <laughs> ποτηράκια. Take Μάλιστα. away. Ναι, είχα ένα μπέλο και μου λέει: Εγώ τα δίνω take away. Αλλά αυτό θέλει να κάτσει μπροστά να το δει με το πλαστικό, τι θα του κάνω. 13 ή 24. Η Γι' αυτό σα λέω εγώ, κύριε Λιμπαντιωτάκη, ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα οικονομικά και τα φορολογικά. Εντάξει, και κάποιοι που τα γράφουν, μην νομίζετε, είναι στα γραφεία έξω στην αγορά, ενδεχομένω να μην βγαίνουν κάποιοι. Να μην βγαίνουν καθόλου. δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η διαφορά. Μάλιστα. Για τον ΕΦΙΑ τι αλλάζει τώρα, κύριε Λιμπαντιωτάκη. Για τον έφη, έχουμε ένα 10% μείωση, εφόσον ο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μπορεί να το ασφαλίσει με. Ε, μια ασφαλιστική κάλυψη με την προπόθεση πω τετραγωνικό πρέπει να το ασφαλιστούν είναι ένα χιλιάρικο. Mm. Δηλαδή, έχουμε 100 τετραγωνικά ένα σπίτι, θα πρέπει να είναι 100.000 το mm. ασφαλιστήριο. Mm. Έτσι ώστε να πάρει το 10% τη μείωση από τον ΕΜΦΙΑ. Mm. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργό στα πλαίσια τη θωράκιση mm. από τι ε, φυσικέ καταστροφέ. Mm. Ναι, εκεί τώρα πρέπει να το βάλουμε κάτω να δούμε. Μα συμφέρει ας πούμε, ένα ασφαλιστήριο των 100.000, πόσο είναι, τι θα ωφεληθεί από το έμφυο. Λάμα έχουν μια, μια κατοικία και δεν έχουν πολλέ. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν έχουμε πολλέ, ενδεχομένω να βολεύει οικονομικά και να mm -hmm. συμφέρει. Αν nice. έχει μια κατοικία, τι να το προλάβει. Ναι. Αλλά το ζητούμενο ουσιαστικά είναι να μην χρειάζεται η πολιτεία σε περίπτωση κάποια καταστροφή από κάποιο φυσικό φαινόμενο ή την κλιματική αλλαγή να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για σένα. Γεια αυτό. Σωστά. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Όλο, όλο το παιχνίδι παίζεται εκεί. Ε, νομίζω πω γενικότερα είμαστε... το παιχνίδι είναι το σε μια... σεισμογενή περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε πω και σεισμογενή και με την κλιματική αλλαγή να έχει φέρει τα πάνω κάτω τα πάντα. Και με το φόβο για πλημμύρε. Ναι, τα έχουμε δει τώρα όλα αυτά. Κάνουμε το σταυρό μα εδώ, είμαστε τυχεροί <laughs> Ναι. Είμαστε τυχεροί. <laughs> Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε Μάλιστα. πάρα ευχαριστούμε που πολύ που ήρθατε να είστε καλά. Ε, και, εγώ... και μα τα εξηγήσατε κάπω. σω ε, ε, στο διάλειμμα να σα ζητήσουμε και τα φώτα σα σχετικά με τα τιμολόγια του ρεύματο, γιατί και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο <laughs> πρόβλημα. Πρέπει να βάλουμε ένα ελαχρωματιστή, γιατί έχουν πολλά χρώματα. Ακριβώ. Πολλά χρώματα. Λόγω των χρωμάτων.